Είναι σίγουρο ότι οι περισσότεροι περιμένουν να ακούσουν από τον βουλευτή του ΚΚΕ να λέει: παιδιά, δημόσιο σύστημα υγείας, βεβαίως τώρα ανάγκη μεγάλη. Είναι κάτι αυτονόητο. Θέλω να σας ρωτήσω ποια θέση έχετε σήμερα για το ιδιωτικό σύστημα υγείας και αν θα μπορούσε επί της παρούσης να ενταχθεί με κάποιο τρόπο να δώσει την αρρωγή του. Να σε επικουρήσει, αν είναι δυνατόν. Το δημόσιο σύστημα υγείας. Να επιταχθούν. Να βάλω τη συνολική ομπρέλα και να απαντήσω και στο συγκεκριμένο ερώτημα, έχοντας όμως τη συνολική ομπρέλα. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμή ευθύνης πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και το ΚΚΕ έτσι στέκεται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συγκαλύψουμε τις τεράστιες ευθύνες που υπάρχουν. Γιατί δεν γίνονται όσα μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να δεχτούμε την υφιστάμενη κατάσταση και να μην αναδείξουμε ποια ζητήματα, για παράδειγμα, ότι με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων υπήρξε μια συστηματική υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Όλες οι κυβερνήσεις. Έκλεισαν νοσοκομειακές μονάδες και επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, συγκυβέρνηση, και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έκλεισαν νοσοκομειακές μονάδες και συγχωνεύτηκαν. Εδώ υπάρχουν 550 κλινικές στη ΜΕΘ. Κρεβάτια στη μέση, τη στιγμή που θα έπρεπε να υπάρχουν με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στην αναλογία του πληθυσμού 3.500 κρεβάτια στη ΜΕΘ, στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ποιανού είναι ευθύνη αυτά τα ζητήματα? Και το λέμε αυτό γιατί όλοι, και Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ και το ΣΥΡΙΖΑ, προσκυνούν στην εξής λογική, ότι η υγεία είναι ατομική ευθύνη και όχι συλλογική υποχρέωση. Γι' αυτό κάνουν και την εμπορευματοποίηση της υγείας. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς λέμε καθαρά ότι δεν μπορεί να συνεχίσει η λογική της υποβάθμισης της δημόσιας υγείας, η οποία λειτουργεί ήδη στα όρια της και κάτω από τα όρια πριν ξεσπάσει η πανδημία. Παράδειγμα, στην Πάτρα, να σου πω ότι είναι μια από τις περιοχές που εξαιτίας της ηλίας πήγε και περισσότερο. Υπάρχει ένα ερώτημα που βάλαμε στον κύριο Καραθανασόπουλο, είναι σε εκκρεμότητα. Και αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα και το πώς βλέπει μια σύμπραξη λόγω των εκτάκτων αναγκών. Μια συνεργασία, μάλλον, μεταξύ ιδιωτικού συστήματος υγείας και εσύ. Ολοκληρώνοντας την απάντηση, ήθελα να αναφερθώ στο παράδειγμα της Πάτρας. Καταλαβαίνω ότι δεν έχουν πολύ χρόνο, γιατί εκεί πέρα έκλεισε το νοσοκομείο Θώρακα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συγχωνεύτηκε με τον Άγιο Αντρέα, που ήταν ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο. Ο Άγιος Αντρέας λειτουργεί κάτω από το όριο της ασφαλείας πριν την πανδημία και τώρα κάνει όλες τις εφημερίες. Και το όριο έχει ουσιαστικά εγκλωβιστεί σε ένα συγκεκριμένο ρόλο ως νοσοκομείο αναφοράς. Άρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τις συνέπειες και τις επιπτώσεις. Γιατί εδώ πέρα έχουν μπει σε καρδίνη και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που έχουν βγει από τη μάχη αυτή. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο ζήτημα. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι πρέπει ο δημόσιος τομέας βεβαίως να αναβαθμιστεί, να πληρωθούν άμεσα όλα τα κενά και έλλειψη σε προσωπικό και σε ζητήματα υποδομής και αναλώσιμων. Και από αυτή την άποψη πρέπει να προχωρήσουμε σε επίταξη του ιδιωτικού τομέα η κυβέρνηση. Σε επίταξη. Σε επίταξη. Γιατί προσέξτε να δείτε, εδώ πέρα διαβάζουμε και ακούμε ότι τεστ στον ιδιωτικό τομέα φτάνουν από 140 έως 400 ευρώ. Απαράδεκτο. Απαράδεκτη συνθήκη αυτή. Από αυτή την είναι απαράδεκτη και τρόπος που φτάνουμε σε αυτά τα χρήματα, γιατί είχε 78, αν θυμάμαι καλά, του ΕΟΔΗ, 140 στα ιδιωτικά διαγνωστικά, αλλά στα ιδιωτικά διαγνωστικά, κύριε Καραθανασόπουλε, βάλανε δίπλα και τη γρήπη και τα 140 πλάσ 70 και τη γνωμάτευση του γιατρού 280. Μέχρι 400 φτάνουν. Τέτοιου είδους. Από αυτήν άποψη, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα έχουμε μια τάση κερδοσκοπία. Άρα, λοιπόν, πρέπει να επιταχθεί ο ιδιωτικό τομέα και να λειτουργήσει συμπληρωματικά αυτή τη στιγμή ω επιταγμένο στο δημόσιο. Και από αυτή την άποψη, εμεί λέμε να καταρριφθεί συνολικά ο ιδιωτικό τομέα. Δύο κουβέντες μόνο. Για να ολοκληρώσω, να μην ξαναμιλήσω πάλι. Άρα, λοιπόν, πρέπει να πληρωθούν όλα τα κενά ένα. Δεύτερον, να αντιμετωπιστεί το θέμα τη εσχροκέρδεια σε συγκεκριμένα είδη τα οποία γίνεται. Και τρίτο ζήτημα, να μην μπουν σε καραντίνα τα εργατικά δικαιώματα.